Αγαπητοί συνάδελφοι και συνάδελφισσες, είναι με μεγάλη χαρά που αποδεχτήκαμε την πρόσκληση να παρευρεθούμε στο 25ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας. Η πρόσκληση αυτή και η παρουσία μας εδώ αποδεικνύει ακόμα μια φορά τις πολύ στενές σχέσεις και το επίπεδο συνεργασίας της Συντεχνίας Οικοδόμων ΠΕΟ της Κύπρου με τη δική σας οργάνωση. Τις οργανώσεις μας συνδέουν πολλά. Πρώτα και κύρια ο ταξικός προσανατολισμός, η διεθνής αλληλεγγύη, η έγνοια για τον απλό άνθρωπο και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο των οικοδομών. Πάνω απ' όλα μας ενώνει η πάλη ενάντια στον κοινό εχθρό που είναι το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα. Ιδιαίτερα στις χώρες που πέρασαν μνημόνιο και ακόμα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, ο απλός εργαζόμενος πληρώνει τον λογαριασμό της καπιταλιστικής κρίσης και θυσιάζεται στο βωμό του κέρδους για χάρη των μεγάλων συμφερόντων, των τραπεζών, των πολυεθνικών και γενικά του μεγάλου κεφαλαίου, που μόνη έγνοια έχει την εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων προς μεγιστοποίηση του κέρδους για τους λίγους, κάνοντας τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Στην Κύπρο είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση, διότι δυστυχώς από το 2013 στην εξουσία βρίσκεται η κυβέρνηση της δεξιάς, η οποία δυστυχώς για τους εργαζόμενους έχει ξαναεξερευτεί πριν από τον περασμένο μήνα. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη λειτουργεί ως υπερασπιστής του μεγάλου κεφαλαίου και των ιδιωτικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα η θέση των εργατών και της λαϊκής τάξης να χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Σήμερα, συνεχίζοντας με τις ίδιες πολιτικές, στον ίδιο ρυθμό επιτίθεται λησαλέα στην παιδεία, στην υγεία, στα εργασιακά δικαιώματα και προσπαθεί να προχωρήσει με ιδιωτικοποιήσεις, ενώ έχει πρόσφατα ξεπουλήσει και το συνεργατισμό. Η Συνεργατική Τράπεζα, ο συνεργατισμός όπως το λέμε στην Κύπρο, αποτελούσε μια από τις πιο σημαντικές κατακτήσεις του λαού μας, γιατί είχε σταθεί δίπλα στους αγρότες και στους απλούς ανθρώπους για πολλά χρόνια, ενάντια στην τοκογλυφία και την ανακατανομή της γης υπέρ των μεγαλογεωκτημών, ενώ υπήρξε και σημαντικός αρρωγός των λαϊκών στρωμάτων στην προσπάθειά τους για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για τις σπουδές των παιδιών τους κλπ. Σήμερα η κατάσταση στον κλάδο δείχνει να είναι καλύτερη στην Κύπρο όσον αφορά την ανάπτυξη. Άγγελματα συνεχίζουν να υπάρχουν, όπως η μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων σε πολλούς χώρους εργασίας, οι υποεργολαβίες, το μεγάλο ποσοστό της αδύνατης εργασίας, δυστυχώς στην Κύπρο φτάνει περίπου και το 30%, η παραβίαση των εργατικών νομοθεσιών κλπ. Η συντεχνία μας όμως, παρόλα αυτά, συνεχίζει να βρίσκεται με κάθε τρόπο δίπλα στα μέλη της, κρατώντας ψηλά το αξιόμαχο της δράσης της και καθοδηγώντας τους εργαζόμενους πάντα στα πλαίσια της ταξικής της γραμμής. Αξίζει να αναφερθεί η λειτουργία από φέτος του Κέντρου Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, ο Οικοδόμος, έτσι ονομάζεται, βάσει του οποίου θα πρέπει να περάσουν από εκπαίδευση και πιστοποίηση όλοι οι εργαζόμενοι στην οικοδομική βιομηχανία, κάτι το οποίο αναμένονται να υπάρχουν πολύ θετικά αποτελέσματα στο μέλλον. Αυτό θα βοηθήσει και τους μετανάστες εργαζόμενους, πολλοί από τους οποίους μέλη μας, μεταξύ αυτών και πολλοί Έλληνες, να εκπαιδευτούν, να πιστοποιηθούν με απότερο στόχο να απολαμβάνουν όλα τα ωφέλη της συλλογικής σύμβασης του κλάδου. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε εν μέσω διαπραγματεύσεων για ανανέωση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης των κλάδων των οικοδομών, με βασικά αιτήματα την επαναφορά μισθών και ωφελημάτων που έχουν αποκοπεί, αλλά και την νομοθετική ρύθμιση βασικών άρθρων της Συλλογικής Σύμβασης.
και σημαντικών, χωρίς να αφαιρείται η διαπραγματευτική οντότητα της συντεχνίας μας, αφού οι διαπραγματεύσεις θα προηγούνται της νομοθέτησης. Δυστυχώς, οι πολύχρονες διαπραγματεύσεις με την εργοδοτική πλευρά έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της άλλης πλευράς και της υπανακόρησης τους από τα συμφωνηθέν. Έτσι, η συντεχνία μας, μη έχοντας άλλη επιλογή, έχει ήδη προκηρύξει παγκύπρια 24ωρη προειδοποιητική απεργία στις 13 του Φεβράριου, ως πρώτο βήμα σε ένα σκληρό και δύσκολο αγώνα. Θεωρούμε ότι ο αγώνας αυτός θα είναι κομβικής σημασίας για την περαιτέρω πορεία των εργαζομένων, όχι μόνο στον κλάδο των οικοδομών στην Κύπρο, αλλά και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος και των άλλων συναδέλφων στους άλλους κλάδους. Τελειώνοντας το σύντομο χαιρετισμό μου, θα ήθελα να απευθύνω θερμούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς διεθνούς αλληλεγγύης προς τους καθημερινούς σκληρούς αγώνες των οικοδόμων και γενικά της εργατικής τάξης της Ελλάδας. Οι αγώνες είναι κοινοί, ο εχθρός είναι ένας και μαζί με αλληλεγγύη, συντροφικότητα και ενότητα θα τους κερδίσουμε. Ακόμα μια φορά, συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε και εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Ζήτω η κοινή αγώνα στον οικοδόμο της Κύπρου και της Ελλάδας.